Να το πω τελευταία φορά για σήμερα, και επειδή η τελευταία φορά μπορεί να είναι και τυχερή, τηλεφωνήστε τώρα στο 14550, γιατί 10.000 ευρώ είναι τεράστιο χρηματικό ποσό. Το κατοχυρώνετε από σήμερα και το παίρνετε την άλλη εβδομάδα. Έτσι, φτάσαν οι μέρες, 10.000 ευρώ. Και βέβαια για σήμερα ακόμα ένα δώρο αξίας 1.100 ευρώ. Δύο κοκέτες φοβερές παιδικές κουκέτες από την εταιρεία Σάλβα σε έπιπλο. Είναι μία για αγοράκι, μία για κοριτσάκι. Μπορείτε να τις κάνετε και μίξ. Μπορείτε να χωρίσετε τα κρεβάτια και να τα κάνετε δύο μονά. Για εφήβους ή για παιδάκια. Για ό,τι θέλετε, 1.100 ευρώ εκπληκτικά έπιπλα παιδικά. Έτσι, λοιπόν. Θα την υποδεχτούμε. Βεβαίως. Μαζί μας είναι ο Μέμος Μπεγνής. Γεια σου ρε Μέμο. Ο οποίος είναι στα καλύτερά του. Μια χαρά είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Μαθαίνω ότι στο ο βιολιστής της στέγη μου έχουν πει όλοι ότι είναι μια πολύ ωραία παράσταση από τις καλύτερες φέτος. Δεν την έχω δει. Αλλά έτσι μου λένε. Είναι εξαιρετική δουλειά. Και το λέω, φαίνεται ψωνίστικο επειδή είμαι μέσα σε αυτή την παράσταση, αλλά δεν είναι. Είναι μια δουλειά που πραγματικά αξίζει να δει κάποιος. Τα έχει όλα. Νομίζω ότι στο Broadway καταρχάς είναι τέτοια μεγάλη παραγωγή. Είναι υπερπαραγωγή, ε. Είμαστε 35 Φαίνεται. Άτομα στη σκηνή, 35 άτομα στη σκηνή, είμαστε 20 άτομα στην ορχήστρα. Απίστευτα κοστούμια, απίστευτα σκηνικά. Σκηνοθεσία από τον Rob Ruggiero που είναι Αμερικάνος, χορογραφίες επίσης από Αμερικάνο χορογράφο. Α, ναι. Με πολύ σημαντικούς και πολύ λατρεμένους συνεργάτες. Βαλτινός, Λουιζίδου, Μαρίνος, η Τριανταφυλλίδου, η Μαριάννα Πολυχρονίδη, η Ελένη Καρακάση, η Μαρία Γράμψα. Εσύ έχεις, έχεις δέσει εκεί στον μπάντμιντον, ναι. Εγώ είναι σαν να είμαι δημόσιος υπάλληλος στον μπάντμιντον. Εκεί, ναι, δηλαδή αλλάζουν οι παραστάσεις. Και εσύ μένεις εκεί. Είμαι δηλαδή, τρία χρόνια. Είναι σαν να είναι όπως το εθνικό, ας πούμε. Όπως το εθνικό που είναι κάποιοι παίζουν και αλλάζουν απλώς τα έργα. Έτσι και εσύ στον μπάντμιντον. Δηλαδή αλλάζουν τα έργα και εσύ σταθερός εκεί στον μπάντμιντον. Που κάνει μεγάλες παραγωγές και έχει μέσα χορό και τραγούδι. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, και το musical κάτι που μου αρέσει πολύ εμένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Το σώμα σου πάντως είναι στα. Το έλεγα και στην αρχή σου, το έλεγα στο διάλειμμα. Το έχεις φτιάξει πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν και δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, μου κάνει εντύπωση αυτό δεν που λες. Δεν σου λένε ότι έχει διαφορά. Ναι, μου το λένε όλοι, γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση. Παίρνει τίποτα και είσαι στον όγκο και τα λοιπά. Τίποτα, ρε παιδιά. Πού να φύγει, κύριε Παναγία. Και σαν να ψήλωσες κιόλα. Ίσως είναι τα παπούτσια. Ρε Φέη, τι λες τώρα σαν να ψήλωσες. Είστε το άνθρωπο και δεν είστε ψήλωσες. Να σου πω, Φέη μου, κοίτα. Παιδιά, εγώ που γελά. Καλά, εντάξει. Η εφηβεία, εντάξει, ψηλώνει τον άνθρωπο, οπότε... Έλα, Φέη, και εκεί ψήλωσε. Ρε παιδί μου, είναι, δεν ξέρω. Τα έχεις πει όλα σε ανθρώπους, ότι μπορεί να δυνάτσε, μπορεί να έφτιαξε σώμα αυτό, ναι, αλλά ότι ψήλωσε δηλαδή... Θα σας πω κάτι, το ξέρετε ότι όταν φτιάχνεις αυτό το κομμάτι εδώ, ανοίγει ο θώρακας και αμέσως φαίνεται και το ανάστημά σου διαφορετικό. Εντάξει, είπα, αυτή την προσέγγιση είναι ότι φαίνεσαι ψηλό, ναι, όχι ότι ψήλωσε όμως. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι εγώ. είσαι και στην Εθνική Ελλάδος, ένα σύριαλ που πάει πάρα πολύ καλά.